Θέλω να σας πω πως ο Σατανάς μας έχει δεμένους. Και με χέρια, και με πόδια, και με καρδιά, και με μυαλό, και με τα πάντα. Αυτές τις ημέρες ετοιμαζόμαστε, μπήκαμε στην ευθεία πλέον πορεία να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Και οι νέοι άνθρωποι στην εποχή μας, οι φίλοι μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια σας και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι εγώ, δεν ετοιμάζονται να την γιορτάσουν Χριστούγεννα, όπως γιορτάζαμε μέχρι τώρα. Μαζευόμασταν οι οικογένειες μας στα σπίτια, πηγαίναμε μέσα στην εκκλησία και γιορτάζαμε και κοινωνούσαμε, όπως είπατε, αλλά βρήκαν έναν άλλον τρόπο ο Σατανάς να τους δέσει, να μας δέσει, όχι μόνο να στενοχωρούν τους γονείς και τα οικεία πρόσωπα, αλλά να βρίσκουν συνέχεια αφορμή να ξεφύγουν και να φύγουν από το οικογενειακό περιβάλλον. Και τώρα, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, παιδιά διοργανώνουν, αλλά και μεγαλύτεροι, διοργανώνουν εκδρομές στο εξωτερικό. Στις πόλεις που έχουν πολλά φώτα. Στις πόλεις που έχουν πολλά φαγητά. Που έχουν πολύ ποτό, πολύ διασκέδαση, με αποτέλεσμα να μας έχει τόσο δεμένους και καλά ο Σατανάς, ώστε να μην μπορέσουμε να γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Γι' αυτό και όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Δεσπότης μας, μετά το πέρας αυτών των μεγάλων εορτών όπως είναι τα Χριστούγεννα, γεμίζουν οι ψυχίατροι, γεμίζουν οι γιατροί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις παθήσεις της ψυχής και δεν βρίσκουν και δεν έχουν τελειωμό τα ψυχοφάρμακα και οι ψυχοθεραπείες. Εμείς όμως έχουμε τον τρόπο και Χριστούγεννα να γιορτάσουμε και να λυθούμε από τα δεσμά που μας έχει ο Σατανάς. Όχι μόνο το να βρισκόμαστε μέσα στον χώρο του ναού και να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, αλλά να κόψουμε κάθε αμαρτία. Και είδα σήμερα γερόντισα στα ονόματα που διαβάσαμε, που διαβάζουμε εκατομμύρια ονόματα, όχι χιλιάδες, αλλά εκατομμύρια ονόματα. Κάποιος έγραψε πάνω σε κάποια ονόματα να σταματήσει το κακό, να μας σταματήσει η αμαρτία από τους δούλους του Θεού. Τάδε και τάδε. Και λέω, τι σκέφτονται οι άνθρωποι για να μας ενώσουν με τον Χριστό? Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι να ξανακρατηθούμε πάλι από το φουστάνι και από το χέρι της Παναγίας, να οδηγηθούμε ξανά σε δρόμο σωτηρίας? Εύχεστε γερόντισσα εσείς εδώ με τις αδελφίες που όχι μόνο στο 40 λίτουργο, αλλά όλο το χρόνο προσεύχεστε για μας. Και εμείς έχουμε αποκούμπι εσάς και τις αδελφές και για τις προσευχές που κάνετε για όλους εμάς. Και έτσι όπως βρισκόμαστε και στεκόμαστε, κάποιος προσεύχεται για μας. Και χαιρόμαστε που ξέρουμε και τα πρόσωπα αυτά που προσεύχονται για μας. Ευχηθείτε να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, πραγματικά Χριστούγεννα, και όπως έλεγε ο γέροντας Παΐσιος που του εσείς τον γνωρίζετε, τον Άγιο Παΐσιο, αν γίνει η καρδιά μας φάτνη και γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός, δεν έχουμε τίποτα ανάγκη και δεν φοβόμαστε ποτέ και τίποτα και κανέναν.